Κύριε Μάγερ, ακούσαμε την πρότασή σας στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Φνηδιάστηκε η συνέλευση. Πείτε μας περισσότερο. Δεν θα έπρεπε. Εμείς, αναγνωρίζοντας την αξία της εταιρείας και της διοίκησης εταιρείας, βέβαια, που τόσα χρόνια αγωνίζεται να φέρει την εταιρεία στο επίπεδο αυτό, προσφέραμε μια τιμή πολύ παραπάνω από την λογιστική αξία που καταλαβαίνουμε ότι είναι η τιμή που διαπραγματεύεται η εταιρεία. Επιθυμώντας να δώσουμε διέξοδο και σε μικρομετόχους οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να βάλουν τις μετοχές τους και να τις πουλήσουν σε υψηλότερη τιμή, αλλά και σε μεγαλομετόχους οι οποίοι θεωρούν ότι για το μέλλον της εταιρείας ένας μεγάλος όμιλος μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Εμάς μας ενδιαφέρει να μεγαλώσουμε την εταιρεία, να μπορέσουμε να τη βάλουμε στον όμιλο, να συγχωνεύσουμε τα οικονομικά στοιχεία με τα δικά μας, το λεγόμενο consolidation. Αυτό απαιτεί τουλάχιστον 51%. Η αξία που δώσαμε είναι η αξία που βλέπουμε ότι είναι κατελάχιστον αυτή που πρέπει κάποιος να θεωρεί την ETANAP ως αξία μετοχής. Οι προοπτικές της είναι θετικές. Γι' αυτό το λόγο κάναμε και αυτή την πρόταση. Και ως προς τον τρόπο που τέθηκε. Πού θα τεθεί. Σε μια γενική συνέλευση πρέπει να τεθεί αυτό. Νομίζω ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής και με την ΑΝΕΚ, με την οποία συνεχίζουμε ακριβώς και περισσότερο το κοινωνικό έργο της ΑΝΕΚ. Δεν είμαστε ξένοι στην Κρήτη. Είμαστε ντόπιοι πια. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε συγχωνευτεί, έχουμε γίνει ένα σώμα με την ΑΝΕΚ. Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Αποστολάκης, αν εννοούσε ένα επιπλέον 50% που είναι το γκρουπ των μεγαλομετόχων. Εμείς καταλάβαμε μέχρι 50% συνολικά. Δεν μας ενδιαφέρει, το είπα ότι θέλουμε το 50,1% για να μπορέσουμε να έχουμε το λεγόμενο consolidation με τα οικονομικά μας στοιχεία.